Τάσο Κολυγκιόνι, πέρασε ένας χρόνος μετά το θριαμβευτικό, θα λέγαμε, ξεκίνημα αυτής της διεθνούς διοργάνωσης που γίνεται εδώ στην πόλη μας των Άφπλιων. Φέτο έχουμε το νούμερο 2 μπροστά, έτσι. Ακριβώς. Καταρχήν καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στο κανάλι σας για να δώσουμε, να κάνουμε μια παρουσίαση του δεύτερου event διεθνής εκδήλωσης, να το πούμε, διεθνούς εκδήλωσης του Rafael Santoja Cup, το οποίο είναι σωματικής διάπλασης και fitness. Ναι, όντως, γίνεται για δεύτερη χρονιά και με την συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπλίου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ευελπιστούμε στην ίδια επιτυχία του πρώτου. Και στη συνέχεια, αν μπορούμε, να το κάνουμε και θεσμό. Τι είναι αυτό που μας άφησε ή μάλλον άφησε σε εσάς τους αθλητές και στην ομοσπονδία σας η πρώτη χρονιά σε σχέση με αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες? Ακριβώς. Το διεθνές επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Παίζουμε, ναι, όχι στην πρώτη εθνική, παίζουμε σε Champions League πλέον. Ναι, πλέον, ναι, ναι, Champions League όντως. Η Ελλάδα πλέον με αυτή τη διοργάνωση παίζει σε Champions League τη σωματική διάπλαση και του fitness. Και οπωσδήποτε οι εντυπώσεις που αποκόμισαν και οι ξένοι αθλητές και οι παράγοντες της διεθνούς ομοσπονδίας ήταν πάρα πολύ καλές. Που τους άρεσε και το Ναύπλιο, η φιλοξενία, η πόλη. Και όλη η διοργάνωση έτσι όπως την είχαμε φτιάξει, που και για δεύτερη χρονιά μας δώσανε τον Ναύπλιο και την πόλη μας να την ξαναδιοργανώσουμε πάλι. Να ξαναδιοργανώσουμε πάλι αυτό το event στο όνομα του Προέδρου μας. Κάθε εκδήλωση έχει μια βασική προϋπόθεση, την κάλυψη των εξόδων, γιατί όσο και να θέλουμε να μιλήσουμε είτε για εθελοντισμό είτε για οποιαδήποτε είδος βοήθεια, το οικονομικό πάντα είναι σοβαρό. Καλυφτεί και πλήρως η περσινή διοργάνωση, δηλαδή υπάρχουν τα μέσα ώστε να αρχίζουμε να βλέπουμε συνεχώς και πιο ψηλά? Κοιτάξτε, δείτε, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ότι η ομοσπονδία μας είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία. Βασίζεται πάνω στις συνδρομές των μελών της και μόνο, και επίσης στη βοήθεια του Δήμου και της Νομαρχίας. Όλα τα έξοδα της διοργάνωσης σίγουρα δεν καλύπτονται από το Δήμο ή την Νομαρχία. Και συνεισφέρουν οι ετήσιες συνδρομές των μελών μας. Χορηγίες, μεγάλες εταιρείες. Και χορηγίες υπάρχουν, αλλά και πάλι όταν έρχονται στην πόλη 300 αθλητές και αυτούς θα πρέπει να τους μεταφέρεις, θα πρέπει να τους ταΐσεις, θα πρέπει να τους κοιμήσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα έξοδο μεγάλο. Πάλι και οι χορηγίες καλύπτουν και αυτό μέρος των εξόδων. Κάποια έξοδα καλύπτονται από την ίδια την Ομοσπονδία. Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων καλύπτουν η Ομοσπονδία. Φυσικά ο Δήμος έχει αγκαλιάσει την εκδήλωση αυτή, αυτό το event, γιατί έχει δει ότι στην πόλη έρχονται οι ξένοι αθλητές και οι ξένοι παράγοντες και μένουν ευχαριστημένοι και αφήνουν κάποια χρήματα στην πόλη και είναι πάρα πολύ πρόθυμος στο μέλλον να βοηθήσει και λίγο διότι παραπάνω. Η προβολή είναι, ναι, τεράστια, η προβολή είναι τεράστια στο εξωτερικό. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται επίσης 3 κανάλια που έχουν αυτά τα κανάλια, έρχονται να καλύψουν τον αγώνα, έχουν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια θεατές, συνδρομητές, είναι καλωδιακά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, ότι θα δουν την πόλη 3,5 εκατομμύρια κόσμος στο εξωτερικό. Πέρασε λοιπόν η περσινή εκδήλωση, βγάλαμε τα συμπερασματά μας, φέτο έρχεται η νέα διοργάνωση. Τι διαφορετικό, τι ξεχωριστό έχει η φετινή χρονιά σε σχέση με την περσινή και σε συμμετοχή αθλητών, πώς είναι? Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Η διοργάνωση, η διαφορετικότητά της είναι οι συμμετοχές των αθλητών. Έχουμε γύρω στο 40% παραπάνω συμμετοχές από πέρσι. Και θα έχουμε γύρω στις 44 χώρες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός μέσα σε ένα χρόνο. Αριθμό συμμετοχών και από αθλητές και από χώρες. Αυτό και μόνο, από μόνο το νούμερο, λέει τα ωφέλη και τι αποκομίσαμε από την πρώτη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, έρχονται οι αθλητές, παίρνουν τα βραβεία τους, έτσι υπάρχει μια κατάταξη. Αυτή η κατάταξη τι παίζει, πού παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο σε κάποια παγκόσμια βαθμολογία? Μάλιστα. Γιατί ένας αθλητής, ναι, 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 έρχεται εδώ? Μπράβο. Εμείς μέσα από αυτούς τους αγώνες που γίνονται σε όλες τις χώρες, αυτούς τους διεθνείς ερασιτεχνικούς αγώνες που γίνονται σε όλες τις χώρες, οι αθλητές αποκομίζουν χώρια τα βραβεία τους, όπως είπατε, αποκομίζουν και μια βαθμολογία που στο τέλος της χρονιάς το σύνολο των βαθμών που παίρνουν από τους αγώνες τους δίνει ένα χρηματικό έπαθλο από την κεντρική, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης, καθώς επίσης και στους πρώτους 10 δίνεται και μια επαγγελματική κάρτα που μετά μπορούν να συμμετάσχουν σε επαγγελματικούς αγώνες.
Φέτο. Α, και κάτι ακόμα. Μέσα στους αγώνες όμως, στους αγώνες που γίνονται, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλο τον κόσμο, δίνονται στους πρώτους, δίνεται πάντα μια επαγγελματική κάρτα, που αυτοί μπορούν να προχωρήσουν σαν επαγγελματίες πλέον. Φέτο παρατήρησα ότι στην περιγραφή, στην ονομασία της διοργάνωσης, κάτι έχετε αλλάξει. Άκουσα τη λέξη διάπλαση. Ναι. Τι ακριβώς, ήταν ακριβώς έτσι? Όχι, και πέρυσι. Έτσι ακριβώς ήταν, σωματική διάπλαση. Το bodybuilding αυτό είναι στα ελληνικά, σωματική διάπλαση. Απλά στους κανόνες, το λέμε σωματική διάπλαση διότι θέλουμε να έχει μια ελληνική λέξη ή παίζει και κάπου αλλού ρόλο? Ναι. Δηλαδή μήπως είναι, ναι, λίγο πιο δημοφιλής με αυτόν τον τρόπο στο να αγκαλιάσει νέα παιδιά ή να φέρει πιο κοντά στο άθλημα αθλητές? Όχι, να σε εξηγήσω, καλά που το θίξα το θέμα αυτό. Η παγκόσμια ονομασία της σωματικής διάπλασης είναι bodybuilding. Αλλά όμως, λόγω του bodybuilding θα εξελιχθεί σε ολυμπιακό άθλημα, κάποιες κατηγορίες του θα μπουν σε ολυμπιακά αθλήματα. Ήδη τώρα που γίνανε οι Παναμερικανικοί Αγώνες, συμμετείχαν κάποιες κατηγορίες της σωματικής διάπλασης εκεί. Αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία ώστε να δώσει τον τίτλο σωματική διάπλαση, ώστε να το φέρει πιο κοντά στο ολυμπιακό πνεύμα. Και κάτι... Δηλαδή συμμετέχει η Ελλάδα και σε αυτό ακόμα. Και κάτι λίγο πιο εγχώριο, πιο τοπικό. Είμαστε όλοι περήφανοι που ασχολείσαι με το άθλημα, που φέρνεις τους τίτλους που φέρνεις, που έφερες τους αγώνες στην πόλη μας, αλλά πώς σε ακολουθούν? Δηλαδή, τι δρόμο έχεις ανοίξει εδώ για την πόλη μας, για το άθλημα μέσα εδώ στον νομό μας, στην Αργολίδα? Κοίταξε να δεις, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό στον καθένα, το αν θα συνεχίσει ή αν θα θελήσει να πάρει το δρόμο το δικό μου και να ακολουθήσει αγωνιστικά το άθλημα αυτό. Πιστεύω ότι και εγώ κάτι έχω προσφέρει. Έχω προσφέρει κάτι σε νέα παιδιά τα οποία κάνουν τη γυμναστική τους από ό,τι να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει φυτώριο δηλαδή. Ναι, υπάρχει φυτώριο. Ναι, υπάρχει φυτώριο. Είναι τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα γυμναστήρια, ναι, έτσι. Ναι, υπάρχουν παιδιά, ακριβώς. Υπάρχουν παιδιά που θα σιγά-σιγά θα συνεχίσουν τον δρόμο το δικό μου. Θα βγουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο πλέον. Άρα ακούγεται η πόλη μας και έτσι, με αυτή την ιδιότητα, δηλαδή η περιοχή μας γενικά, ότι είναι, ναι, μια, ναι, περιοχή που γεννάει αθλητές του bodybuilding. Της σωματικής διάπλασης. Της σωματικής διάπλασης. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, εύχομαι και στη διοργάνωση και σε σένα προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Και θα τα ξαναπούμε το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.